Ho ho. Ok. Ne, little. Kitty. Blaze ability, okay. Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι. Βλέπω διάφορους στο YouTube να παίζουν Radical Red, λέω να τη δοκιμάσω κι εγώ. Πάμε για Nuzlocke, να δω πόσες φορές θα χάσω. Σκότωσε με ένα bite, Χριστέ μου. Εντάξει, το Nuzlocke ξεκινάει όταν πάρω τις Pokeballs, οπότε νομίζω είμαι εντάξει. Το θετικό είναι ότι ξέρουμε Ember από τα 5 level, οπότε θα με βοηθήσει στο να κάνουμε λίγο grind έτσι λίγο πιο εύκολα. Βασικά νομίζω το Larvitar θα το έχει μόνο εδώ, μετά στην επόμενη μάχη νομίζω αλλάζει, δεν είμαι σίγουρος. Μάθαμε και Fake Out, το Fake Out είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Κοιτάξτε, μπορεί να με κυνηγάει. Πρέπει να ανεβά ακόμη λίγα level, σίγουρα. Τουλάχιστον 10 level πρέπει να πάμε. Μην σας πω και περισσότερα. Όσοι ξέρουν από αυτό το παιχνίδι, ξέρουν τον λόγο. Ότι τουλάχιστον... Τι φάση είναι όλα τα legendary εδώ. Εντάξει, θα πεθάνω τώρα. Α, το σκότωσα. Οκ. Okay. Metacross. Εντάξει, συγγνώμη για το speed up που κάνω, αλλά... Εντάξει. Πείτε μου αν ενοχλεί. Νομίζω και... πείτε μου αν ο ήχος είναι εντάξει και ο ήχος φαίνεται να είναι εντάξει. Νομίζω θα ξεκινήσω με τον Nuzlocke. Κάνω και record το βίντεο ταυτόχρονα για να το ανεβάσω στο YouTube. Οπότε δεν θα χαθεί το υλικό.
Οπότε θα ντροπιαστούμε σε δύο πλατφόρμες και όχι μόνο σε μία. Complain όλα, alright, μια χαρά. Θα πάρουμε το Pokédex, θα πάρουμε Pokéballs. Και τώρα ξεκινήσα να χώνομαι. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το Nuzlocke, βασικά οι τρεις κανόνες, οι τρεις κύριοι κανόνες είναι ότι παίρνεις το πρώτο Pokémon που βρίσκεις σε κάθε περιοχή, σε κάθε καινούργια περιοχή. Αν έχεις αυτό το Pokémon ήδη στην κατοχή σου, παίρνεις το επόμενο. Αν πεθάνει κάποιο Pokémon σου σε κάποια μάχη, το χάνεις για πάντα, δεν μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις και πρέπει να δίνεις και nickname στα Pokémon σου. Τώρα, επειδή αυτή η ROM είναι πάρα πολύ δύσκολη, σκεφτόμαι να βάλω ως κανόνα, που και πάλι δεν θα είναι εύκολο, σε κάθε γυμναστήριο που θα καταφέρνω να νικάω και θα παίρνω κάθε έμβλημα, θα έχουμε ένα revive option, έτσι ώστε αν χάσουμε κάποια μάχη να μπορούμε να ζωντανέψουμε ένα Pokémon και να ξαναξεκινήσουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να βγει αυτή η σειρά. Δεν νομίζω να μπορεί να βγει διαφορετικά σε Nuzlocke. Οπότε τώρα είμαστε σε καινούριο route και το πρώτο Pokémon που θα πάρουμε είναι Piloswine. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το πιάσω, να είμαι ειλικρινής, και δεν μπορεί να μας κάνει one hit KO. Αν πάρουμε Piloswine θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μείνε μέσα στη Pokéball, μείνε μέσα στη Pokéball. Μείνε μέσα στη Pokéball. Νομίζω δεν μπορεί να μας... Εκ. Έλα. Πόσες Pokéballs μου έχουν μείνει. Θα δοκιμάσω να πάω για ένα Scratch. Δεν νομίζω να το σκοτώσει. Αλλά το Piloswine μαθαίνει Peck. Ναι, το παίρνουμε. Ωραία. Σας ονομάσω Βανχάλα. Ελπίζω να το γράφω σωστά. Σημαντική προσθήκη. Σημαντική προσθήκη. Έχει και Snow Clock. Ωραίο ability αυτό. Αν μπορούσαμε να πάρουμε ένα Ghastly και Metagross. Πάμε να αγοράσουμε μερικές Pokéballs. Θα πάρω 12 και θα πάρουμε και 8 potion. Θα κάνουμε grind μισό λεπτό το Βανχάλα και αργότερα θα επιστρέψουμε εδώ για να πάρουμε κάποιο encounter. Φοβάμαι να μην χάσω κιόλας. Χριστέ μου. Γιατί και με το speed up κρύβονται παγίδες. Μπορείς να κάνεις miss click, μπορεί να χάσεις κάποια κίνηση που πήγε ο αντίπαλος και δεν την είδες. Δεν νομίζω να μπορεί το Metacross να ξέρει, βασικά μπορεί να ξέρει Meteor Smash, είναι επικίνδυνο. Είναι όντως πονηρό, Γιάννη, το ξέρω, ναι.
Έχω χάσει πάρα πολλά απόγευμα με τέτοιο τρόπο. Ο iChart. Priority κίνηση θα χρειαστεί πάρα πολύ σε αυτό το run. Αν μείνει ζωντανό το Van Hala μας. Θα το πάρουμε 9 level τουλάχιστον. Και τώρα θέλουμε ένα καλό encounter εδώ. Νάτο. Μπουλτός. Θα πονέσει. Όχι τόσο. Πάρα πάω για fake out. Σε παρακαλώ μείνε μέσα στην Pokéball. Είσαι χρήσιμο. Φοβάμαι τον Μπουλτός μην πάει για κανένα critical. Ξέρω αν πρέπει να το σκοτώσω τώρα. Ή μπορώ να πάω για ένα potion. Να αλλάξω και να πάμε ξανά για fake out. Πας και καταφέρουμε και το πιάσουμε τώρα που είναι low HP. Έμεινε μέσα στην Pokéball, ναι. Ωραία. Έχω θέμα με τα ονόματα. Δεν βρίσκω ποτέ ονόματα παιδιά σε βίντεο. Όταν κάνω βίντεο, όταν κάνω live stream, δεν βρίσκω ονόματα. Και όταν είμαι off camera, πάντα βρίσκω. Βασικά δίνω ονόματα στα απόγευμα που μου αρέσουν περισσότερο. Και γι' αυτό ίσως το θεωρώ και εύκολο. Λοιπόν, ο Ραφαήλ. Θα φάνηκε αυτός χρήσιμος. Πες το χελόν. Το σκέφτηκα. Αλλά ήθελα να πρωτοπορήσω λίγο. Δυνατό Pokémon θα μας βοηθήσει. Ήταν επικίνδυνο αυτό που έκανα. Γιατί μάχη με το rival δεν νομίζω να είμαστε έτοιμοι. Πραγματικά δεν νομίζω να είμαστε έτοιμοι γιατί... Πόσες φορές έκανα off camera απόπειρα να το σκοτώσω γιατί έπαιζα και offline αυτό το παιχνίδι. Έχω χάσει. Αυτό πρέπει να πάει να πάρουμε κι άλλα... Όχι μόνο νομίζω. Εσύ εδώ κάτι μας δίνεις νομίζω, μας δίνεις berries, ναι. Τα οποία berries σίγουρα πρέπει να τα δώσουμε. Στο Pokémon. Καινούργιο encounter. Καινούργιο encounter. Εντάξει. Έλα.
Νομίζω σε σκοτώνει, δεν με νοιάζει. Δεν σε ήθελα. Πάμε και στο... εδώ μέσα. Κάπου εδώ υπάρχει και rival μάχη όμως. Νίτοραν. Τα πάκια μου δεν πιάνονται εύκολα σε αυτή τη ρομ. Και μόλις μίλησα. Εσύ θα είσαι τον beast μας. Όταν γίνεις Nito King, θα μας κουβαλήσεις. Τι έγινε, α, βγήκε το... Βάρεσα Mount Sport κατά λάθος. Αν είχα ένα Pokémon με τέτοιο τρόπο... Το Nidoran πρέπει να πάει και αυτό 10 level τουλάχιστον. Γιατί δεν ξέρει και επιθέσεις, λέει και Peck. Το Peck βασικά τώρα μπορούμε να σκοτώσουμε το Machamp να πάρει μόνο του τα XP, ναι. Και μαθαίνει Double Kick, αυτό είναι καλό. Raikou. Αυτό κι αν είναι καλό Pokémon που μπορούσαμε να πάρουμε. Έχουμε Ice Shard, Priority κίνηση, ναι. Και νομίζω τώρα μπορούμε να πάμε να πολεμήσουμε τον Curry. Τον Green, συγγνώμη, Green τον ονόμασα στο παιχνίδι. Αν και φοβάμαι λίγο να σας πω την αλήθεια. Φοβάμαι πολύ. Ναι, καλά τα πάω, αλλά δεν έχουμε δώσει μια σημαντική μάχη ακόμη για να... Το Pokémon το οποίο νομίζω πρέπει να πάει σαν lead είναι το Piloswine, το οποίο έχει και priority κίνηση, οπότε θα βαρέσουμε και πρώτοι αν όλα πάνε καλά. Νομίζω αυτό θα κάνω. Α, κάτσε ρε, είναι... Α, εδώ πήραμε Pokémon. Εδώ δεν πήρα Pokémon, έτσι. Δεν πήρα Pokémon και είναι ένα Pinsir. Και δεν έχω Pokémon και πιάστηκε και με Premiable. Σε ονομάσω Slayer. Νομίζω δεν πήρα εδώ Pokémon σε αυτό το route. Αν πήρα θα το κάνω release, αλλά νομίζω δεν πήρα. Δεν θα κάτσω τώρα όμως να το κάνω grind. Πάμε απευθείας στον Green. Heracross. Σίγουρα έχει fight type κίνηση, κάποιο brick break, κάτι τέτοιο μπορεί να μου αρέσει στο Valhalla. Τώρα όμως και το Ice Shard δεν θα κάνει τίποτα. Και ίσως εδώ να πρέπει να... θυσιάσω το Pinsir, ακόμη δεν το πήραμε, έτσι ώστε να μπορώ να πάω σε Free Switch στο Kiddy
και να κάνουμε fake out. Ή και πάλι μπορώ να θυσιάσω τον Nidoran και να ελπίζω για poison, γιατί έχει και poison touch. Βασικά θα θυσιάσω το Pinsir, αυτό θα κάνω. Πάει για Leer. Είμαι σε μάχη, ρε. Ωραία. Άρα τώρα μπορώ να πάω για fake out. Και τώρα μπορώ να πάω για Ember. Κάνεις Windrow, ok. Και τι βάζεις μέσα, βάζεις το Larvitar σου. Παιδιά, αν νικήσω τον Green, πιστέψτε με, θα είναι η πρώτη φορά που τον νικάω. Τώρα για το Larvitar μπορώ να πάω... Εντάξει, το όνομα σαν Ραφαέλ και είναι θηλυκό. Μπορώ να πάω για Μπουλτός. Κάνεις ξανά Windrow. Αυτό δεν... Αυτό πάλι είναι θετικό, γιατί θα χαμηλώσουμε το speed του Heracross. Οπότε νομίζω θα είμαστε πιο γρήγοροι. Είμαστε πιο γρήγοροι όμως. Και φοβάμαι μην έχεις... Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη αυτή η μάχη. Πας για Leer. Μπράβο! Είπα ότι το Beast θα μας κουβαλήσει και μας κουβαλάει πριν γίνει Nido King. Πάρε και τα level σου, το αξίζεις. Ναι, και τώρα έχεις Larvitar. Α, για να βάλω και άλλη δυσκολία θα απαγορεύσω το Switch, να μην αλλάζουμε Pokémon. Τώρα θα πάω για ένα double kick. Δεν σε σκοτώνει όμως. Δεν σε σκοτώνει. Πας για Leer όμως. Και νικάμε τον Green. Μα μόνο μία απώλεια βασικά. Έχουμε χάσει μόνο το Pinsir, το οποίο το θυσιάσαμε. Κάτσε να κάνω και ένα save. Είναι αυτό έτσι, Battle Style Set. Δεν μπορείς να αλλάξεις Pokémon, νομίζω. Αυτό πρέπει να είναι. Pinsir ακόμη δεν σε πιάσαμε, αλλά φάνηκες χρήσιμος. Ίσως φάνηκες ο πιο χρήσιμος στην ομάδα με αυτό που έκανες. Θυσιάζεις το τομάρι σου. Και δεν έχω Pokeballs, δεν έχω λεφτά για Pokeballs. Μας δίνει κανείς Pokeball. Εσύ μας έδωσες Wise Glasses. Που ανεβάζει το special attack. Αλλά δεν έχω κάποιο special attack στην ομάδα. Βασικά έχω powder snow στο Βανχάλα. Το ice shard είναι physical. Τέλος πάντων, πάμε, προχωράμε εμείς. Κάτσε, γιατί είσαι εσύ έξω αφού είναι το Piloswine πρώτο. Εσύ δίνετε κάτι. Θέλω Pokeballs.
Λοιπόν, δεξιά εδώ ακολουθάει η μάχη με το rival. Εμείς πρέπει να πάμε από εδώ. Κάνουμε λίγο grind ακόμη. Matchlap, ναι. Glacion. Τι? Ναι, αλλά δεν μαθαίνουμε κάποια επίθεση σε κάποιο πόγιο, δεν μπορούμε. Το Pinsir Mars είναι νεκρό να μας μάθεις κάποια back type κίνηση. Όπως καταλαβαίνετε, φοβάμαι να πάω για δεύτερη... για δεύτερη μάχη με το... με rival. Αλλά... θα σεβαστώ τα παντελόνια που φοράω και θα πάμε. Λοιπόν... ίσως να είναι και πιο δύσκολη από τον Green. Ωραία. Κόρφιζ. Παίξαν κρομή μας σας. Είσαι 4 level όμως. Δεν βλέπω... να είσαι απειλή μεγάλη. Πας για μπάμπολ, πόσο να κάνει. Και τρίκο 5 level. Ωραία, το set του battle έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε switch. Η priority, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Τον νικήσαμε υπερβολικά εύκολα. Εντάξει, ήταν και εύκολος, 5 level. Και πήραμε experience share. Πολύ καλό αυτό. Υπερβολικά πολύ καλό. Θα παίρνουν XP όλη μας η ομάδα τώρα. Τώρα οι εκπαιδευτές θα είναι όλοι random εκτός η Gym Leader και η Elite 4. Αυτό είναι δεδομένο και τώρα πρέπει να προσέχουμε όμως γιατί αυτοί οι εκπαιδευτές δεν αστείευονται. Βλέπετε γιατί κάνουν και switch. Πρέπει να είμαστε υπερβολικά προσεκτική, παιδιά. Με TCG Γιάννη, όχι. Έχω πουλήσει τα πάντα από τη σύλλογη μου. Πλέον αγοράζω μόνο παιχνίδια, φιγούρες, anime, Blu-rays, τέτοια πράγματα, manga. Γιατί οι κάρτες μου περνάνε αρκετά χρήματα. Και πρέπει να επιλέξω. Τώρα όμως έχουμε θέμα γιατί δεν μπορώ να κάνω Fire Funk. Ωραία. Να φύγω το Scratch. Ό,τι και αν γίνει δεν πρέπει να χάσουμε το Kitty. Και δεν ξέρω αν είναι σοφό να προχωρήσω χωρίς να πω να κάνω heal. Καλό είναι να ξεμπερδεύουμε με αυτές τις μάχες, να μην τους πολεμάμε. Πήγες για Metronom και Grasp. Reflect. Aundino.
μας έκανε sleep, μας έκανε confusion και his wish. Δεν βλέπω όμως να έχεις κίνηση να μπορείς να βαρέσεις. Βάλε μουσική από Scarlet Violet. Σκεφτόμουν να βάλω μουσική θεματική με πόγια μου, αλλά φοβάμαι τα copyright. Το κομμάτι που παίζει από πίσω είναι από το YouTube. Το νι τώρα μας κουβαλάει, πραγματικά μας κουβαλάει. Πρέπει να πάω πίσω να χυλάρω όμως. Εγώ νομίζω ότι έχουν. Ειδικά παιχνίδια της Nintendo, της Square Enix, τέτοιες μεγάλες εταιρείες, νομίζω βάζουν copyright. Γιατί πουλάνε και τα soundtracks ξεχωριστά και... Ωραία, με τα πολλά πολλά καταφέραμε και βγήκαμε από το δάσος και χωρίς απώλεια. Στο YouTube πάντως δεν μου έχει βγάλει ποτέ, μόνο σε ένα βίντεο, αλλά δεν τα πω για μουσική. Δεν ξέρω. Αν ισχύει θα το υιοθετήσω στο επόμενο. Αν υπάρξει επόμενο. Σίγουρα θα υπάρξει, θα ανοίγω έτσι το live, οπότε βαριέμαι. Τι είναι εκείνο εκεί? Δώσ' το μου. Α, δεν είναι καινούργια περιοχή, οπότε δεν μπορούμε να πιάσουμε Pokemon εκεί. Ξάλλου βρήκαμε και το Metacross. Έλα, μπες μέσα. Τώρα θέλω να πάω για τον Brock, αλλά φοβάμαι. Υπάρχει encounter εδώ, πες μου ότι υπάρχει encounter, αλλά δεν έχω Pokeballs. Δεν έχω Pokeballs για τον Umbreon. Και εκεί... Όχι! Αν πιάσουμε τον Umbreon θα είναι θαύμα. Μείνε μέσα στην Pokéball, μείνε μέσα στην Pokéball, μείνε. Πέθανε. Σατ, εντελώς σατ. Ξόδεψα τα λεφτά όλα ρε γαμώτο. Μπορούσα να πάρουμε άμπρεο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να δεν νικήσουμε τον Μπρον, οπότε είμαστε καταδικασμένοι. Δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργιο Pokemon και πρέπει να πάμε με αυτά τα τέσσερα. Αλλά αυτό που θα κάνω είναι να εξελίξουμε τουλάχιστον το κίδι. Στα 16 εξελίσσεται ή 18. Double kick, το θέλω. Ναι, 16. Ωραία. Και τώρα που τα εξελίξαμε, νομίζω μπορούμε να πάμε για τον Brock.
Ναι, θέλω grind, νομίζω είμαστε εντάξει, αλλά δεν θέλω να είμαι και over level. Τώρα μπορώ να μείνω με το Ozlit, με το Kid και έχω και το Fake Out, αλλά θα είναι Rock Type έτσι για γιους. Οπότε νομίζω Ραφαήλ. Νομίζω το Ραφαήλ είναι ότι πρέπει για... Α, ο Μπροκ είναι στο μουσείο. Τι κάνει στο μουσείο, Μπροκ? Τι? Γιατί πολεμάω? Γιατί πολεμάω τώρα? Μισώ αυτό το παιχνίδι, το μισώ. Δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει. Ευτυχώς. Εντελώς μεθυσμένος. Rock smash. Νομίζω είμαστε εντάξει, γιατί έχουμε fake out και έχουμε και ένα fire funk. Πραγματικά έχω αγχωθεί. Μην κάνεις μις. Ωραία. Νομίζω το Ice Shard το σκοτώνει. Ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς παιδιά, ευτυχώς. Πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το Nuzlocke, πάρα πολύ καλά. Έχουμε χάσει μόνο ένα απόγευμα. Ξερίσετε και τον Beast, το οποίο θα μας βοηθήσει και στον Brock. Έχει double kick. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, μας υποχρέωσες που λένε. Πήγα να του μιλήσω, ξέρω εγώ, φιλικά στο μουσείο και ξεκίνησε μάχη. Ξεκίνησε μάχη μέσα στο μουσείο. Ο Μπροκ όμως που είναι. Τώρα μπορώ να επιστρέψω στο... Μπορώ να επιστρέψω στο γυμναστήριο κανονικά. Ναι. Ωραία. Ωραία θα πάει αυτό. Growlithe. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν μπέρι. Τώρα μπορώ να μείνω και να πάω για ένα double kick. Βλέπω ground type κίνηση να έρχεται. Αλλά νομίζω... Δεν νομίζω. Νομίζω θα το είχαμε με δύο double kicks, αλλά... Είναι και το poison βέβαια. Είναι και το poison, οπότε νομίζω το έχουμε. Στον επόμενο γύρο θα πεθάνει, αν δεν μας σκοτώσει. Δεν μας σκοτώνει νομίζω, ωραία. Ναι, μια χαρά.
Και τώρα θα πολεμήσουμε τον Μπροκ. Θα πολεμήσουμε τον Μπροκ. Έχω όλα τα μπέρι στην κατοχή μου. Τώρα για lead θα μείνω βασικά σε αυτό που είπα. Θα μείνω εδώ. Όπα, σταμάτησε η μουσική που ακούω. Ωραία. Για να δούμε. Έχεις 4 πλοία μου, ξεκινάς με Geodude. Επιλογή είναι μία, μπουλτός. Εννοείται θα έχεις αυτό το ability. Πας για Rock Tomb. Τώρα βέβαια προβλέπω ότι μπορείς να κάνεις και κάποιο switch. Κάτι τέτοια τα κάνεις. Οπότε θα κάνουμε ένα βασικά absorb. Δεν ξέρω τι περιέφαγε τώρα αυτός. Βάρεσε την επίθεση τη δικιά μου. Τέλος πάντων, μέχρι τώρα όλα καλά. Όνιξ. Razor Leaf. Το επόμενο Razor Leaf θα σε σκοτώσει, αλλά κάνεις Windrow και βάζεις Vulpix. Βάζεις Vulpix. Που και πάλι νομίζω είμαστε εντάξει. Μπορούμε να πάμε στο Kiddy. Ναι. Να πάμε για ένα Fake Out. Πάει εσύ τον Berry σου. Και να πάμε για ένα Double Kick, το οποίο σίγουρα σε σκοτώνει. Τώρα όμως θα πας για... θα πας στον Onyx, όχι? Ναι. Νομίζω... το Βανχάλα το έχει, Rock Tomb, δεν κάνει τίποτα. Έχουμε priority κίνηση Ice Shard. Το οποίο σε σκοτώνει. Άνετα, ναι, τον έχουμε εύκολο. Και Onyx. Τώρα μπορώ να μείνω μέσα, έτσι. Ενώ... δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Νομίζω κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν έχουμε χάσει Pokemon. Έχουμε θυσιάσει βασικά ένα μόνο, το Pinsir. Νικήσαμε και τον Brock χωρίς δυσκολία. Θα αγοράσω Pokeballs για να μην ξεχάσω. Αγόρασε 12 Pokeballs. Πάρουμε 5 Super Potions, ακόμη 2 Potions, 2 Αντίδοτα, 2 Paralyzed. Να χυλάρουμε, να κάνουμε και ένα save. Μπορεί να έχω, να έχω δει διάφορα βίντεο στο YouTube από αυτή τη σειρά, αλλά δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Γιατί τα βάζω καθώς κάνω δουλειές, είτε παίζω κάποιο παιχνίδι πιο χαλαρό που δεν έχει story να επικεντρωθώ πάνω του, γιατί δεν δίνω και σημασία στο παιχνίδι. Throw one into a Pokemon, then to attract the wild Dynamax Pokemon. Πού μπορώ να το κάνω αυτό? Θα ήταν τρελό να πάρουμε Dynamax Pokemon. Λοιπόν, παίρνουμε Encounter όμως, εδώ. Το οποίο είναι...
Ο Χριστός και η Παναγιά. Χριστέ μου, absorb. Μπουλτός. Βασικά πας για focus energy και lean είναι κακό σημάδι πάντως. Είναι πάρα πολύ κακό σημάδι. Πρέπει να φύγω από εδώ, δεν ξέρω, αχώθηκα. Θα πετάξω. Πάμε για ένα absorb. Πας για lean. Δεν έχεις επίθεση να βαρέσεις. Έχεις. Όχι έχεις. Έχεις super effective κίνηση επάνω μου. Και αυτό είναι κακό. Μείνε μέσα στην Pokeball. Μείνε μέσα στην Pokeball. Σταμάτα να πηγαίνεις για Leer. Μείνε μέσα στην Pokeball. Λοιπόν, ξέρει Focus Energy, ξέρει Leer, Air Lace. Η τέταρτη του κίνηση ποια θα είναι? Είναι Fight Type κίνηση. Μπορεί να σκοτώσει τον Valhalla. Μείνε μέσα στην Pokeball, σε παρακαλώ. Φοβάμαι και τα Leer που πάει. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιάσω. Και φοβάμαι μη με σκοτώσει. Θα μου σκοτώσει όλα τα πόδια μου. Ακόμη τελευταία. Τελευταία Pokeball. Όχι, όχι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αλλά δεν μπορώ να πιάσω τέτοιο Pokeball. Βασικά. Τώρα μου δίνει τη. Τώρα που πήγε στο κόκκινο, κάνει πολύ το. Όχι! Ευτυχώς. Δεν μπορούσα, τέτοιο πόγιο δεν μπορούσα να το πιάσω με τίποτα. Αν ήμασταν τυχεροί, ναι, αλλά μάλλον δεν είμαστε. Registeel. Explosion. Σκότωσε το γρήγορα γιατί φοβάμαι για explosion. Φοβάμαι για explosion. Τι είναι αυτή η κίνηση που πήγες, ρε? Κάτσε εσύ τώρα, είσαι dark. Είσαι dark. Dark fairy. Dark fairy. Γιατί κάνει τόσο, ρε?
Θα πεθάνω. Είσαι Dark Fairy. Πρέπει να θυσιάσω τον Νιτορίνο, νομίζω. Νιτορίνο, rest in peace. Θα πρέπει να θυσιάσω ένα απόγευμα, παιδιά, για να κάνω heal. Να η πρώτη μας σοβαρή απώλεια που είχαμε Νιτορίνο, όπως τα λες, είχαμε Νιτορίνο. Και βασικά δεν μπορώ να πω ότι το θυσίασα, το critical hit μέτρησε. Δεν ξέρω αν μπορούσα να το σώσω, βασικά μπορούσα να κάνω switch πριν πεθάνει. Το critical hit μέτρησε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πρόλαβε να γίνει Νίτο King και να μας κουβαλήσει, αλλά βοήθησε, δεν θα τον ξεχάσουμε. Oh, είναι μάχη αυτή. Όχι. Ευτυχώς. Δεν ήξερα ότι σε πολεμάει αυτή. Ωραία, θα αποφύγω στους εκπαιδευτές μπόρο. Γιατί δεν είναι καλός Ιωνός. Είναι όλοι δύσκολοι ρε, Τάσκνορ. Ευτυχώς έχω και την priority, ξαναλέω. Magneton. Και αυτό που μισώ σε αυτά τα παιχνίδια ότι πρέπει να πηγαίνεις συνεχώς για heal. Το οποίο είναι και λίγο ενοχλητικό να το βλέπεις σαν θεατής, αλλά εδώ προσπαθούμε να σώσουμε το τομάρι μας. Μάτσα. Δεν είναι καινούριο route, έτσι, όχι. Teleport. Ναι ρε, χρήσιμο αντικείμενο. Ωπα, εδώ είναι Dynamax. Δεν είναι καινούριο route. Αν είναι καινούριο route, έκανα βλακεία. Thunderstone. Οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω τον Dynamax πώς γίνεται, δεν θα το κάνω, να μην χάσω και πόγια μου. Κάτσε. Route 4. Έχω map. Δεν πήρα map. Ωραία, δεν έχω map ρε. Νομίζω το Route 4 είναι... είναι μαζί με την έξοδο της πηγιάς στην πόλη της Μίστη. Οπότε μπορώ να πάρω και εδώ Pokemon. Μπορούμε να πάρουμε και random Magikarp που δεν ξέρουμε τι Pokemon θα είναι. Ή δεν μας δίνεις Magikarp εσύ ρε. Ποιος δίνει Magikarp, αυτός εδώ? Ναι. Δεν ξέρω βασικά αν είναι Magikarp. Όχι. Φλόρκες. Πολύ καλό πόγεμο. Πολύ καλό πόγεμο. Πάρα πολύ καλό πόγεμο.
Μια χαρά. Και θα πάρω και εδώ πόγιαμα. Να μην το αφήσουμε για εκτός. Δεκαπέντε level. Πείτε μου ποιες οι πιθανότητες όμως να πιάσουμε ένα τέτοιο πόγιαμα. Δεν μπορούμε να πάμε για μπουλτό. Έχεις Moonlight. Δεν νομίζω παιδιά να μπορούμε. Δεν μπορεί, δεν νομίζω με τίποτα. Όπως και με το Ούσιφου. Η πλάκα είναι ότι ναι, βρίσκω τέτοια απόγευμα, αλλά δεν μπορώ να τα πιάσω. Οπότε χάνουμε και δύο encounters σίγουρα. Τα εισαγωγικά σίγουρα που μπορούσαμε να πιάσουμε. Μόνο αν είμαστε τυχεροί και μείνει μέσα στην Pokéball τώρα. Το κάναμε. Πήραμε Κρυσέλια, ναι. Και 15 level. Ναι, ναι, ναι. Θα σε ονομάζω Wonderland. Τώρα φίλε, ναι, είναι counter, είναι Pokémon, ναι. Α, είσαι psychic, ναι. Έχεις Levitate, οκ, okay, αυτό δεν μπορούσε να βαρέσει με τον Bulldoss. Έχεις Moonlight, θα μας χρειαστεί, Psycho Cut, Confusion. Ωραία, μια χαρά. Καλύτερο encounter δεν μπορούσα να έχω, αν και πήγα να γκρινιάξω λίγο. Αλλά τελικά έγινε το θαύμα. Έγινε το θαύμα. Και έχουμε ακόμη encounter μέσα στη σπηλιά. Το οποίο είναι όχι άλλο legendary, σε παρακαλώ. Ναι. Τι κάνει αυτό, Lucky Chant. Οκ, σε προστατεύει από τα critical hit, μας βοηθάει. Είναι μέχρι για να είναι, το ξέρω, αλλά πρέπει να τα πιάσουμε, να τα έχουμε. Και ναι, θα το ονομάσω μέχ. Τουλάχιστον συμπληρώσαμε εξάδα. Μπορούσαμε να πάρουμε Vulpix. Πουλτός και εσύ, ναι, το χρειαζόμουν. Είσαι water type, δεν θέλω να μείνω μέσα. Πείτε μου αν ενοχλεί το speed up που κάνω παιδιά, απλά αν δεν έκανα speed up θα ήμασταν ακόμη στην αρχή. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο πιο προσεκτικός όμως και με το speed up, να μην χάσω με κάποιο Pokémon. Ας σας πω ότι δεν θυμάμαι όμως που πρέπει να πάω σε αυτή τη σπηλιά. Θα με πιστέψετε. Low kick. Ευτυχώς.
φλερτάραμε με το θάνατο τον ίδιο. Φλερτάραμε με το θάνατο τον ίδιο, παιδιά εδώ. Εδώ μέσα μπαίνεις. Όχι. Νομίζω πάσα από εδώ. Μ' αρέσει που αποφεύγω όλους τους trainers. Όχι. Ωραία, αυτές οι μάχες τώρα θα είναι δύσκολες. Με τη Team Rocket. Κοιτάξτε και τα level, πως ξεφύγαν 16 level. Σε λίγο θα είμαστε low level. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιον grind. Dream Flim, Dream Flim. Εσύ είναι κρίμα που δεν έχεις κάποια dark type κίνηση. Χριστέ μου, φοβάμαι με αυτά τα payback που πας. Ίσως βάλω κωδικό στο επόμενο επεισόδιο, δεν ξέρω πότε θα είναι, να έχουμε rare candies να δίνουμε. Να μην χρειάζεται να βλέπετε και το grind που θα χρειάζεται να κάνω. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία παιδιά, 15 level Donphan. Πάμε σίγουρα πράγματα στο Ραφαέλ. Bite. Ωραία, χρειαζόμασταν μια dark type κίνηση, έστω να τη μάθεις κι εσύ. Magical Leaf. Όχι. Διπλή μάχη, ωραία. Ναι ρε. Λοιπόν, το Voltorb εκείνο είναι Kengras. Οπότε μπορούμε να πάμε για ένα Ice Shard. Ελπίζω να μην είμαστε, έχουμε και priority κίνηση, ναι. Και μπορώ να πάω για Fake Out. Γιατί μπορείς να πας και εσύ για Fake Out. Οπότε δεν το ρισκάρω. Το Ice Shard νομίζω είναι ικανό να σκοτώσει το Voltorb. Όχι! Έχεις Focus Sash. Και πας για Magical Leaf. Πόσο κάνει. Ωραία, δεν έκανε πολύ. Το επόμενο Ice Shard θα σε σκοτώσει και μπορούμε να πάμε για Fire Funk. Αυτές οι διπλές μάχες, παιδιά, είναι θάνατος σε αυτή τη ROM. Knock off. Ωραία, αν και... Θα έχεις water type κίνηση. Τον double kick δεν κάνει τίποτα. Και πας για cares. Αυτό είναι κακό. Πρέπει να σε βγάλουμε εκτός μάχης. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν σου κάνει. Δεν έκανε τίποτα. Παιδιά, εδώ θα χάσουμε Pokemon. Θα χάσουμε Pokemon.
Μπορώ να πάω στο... Νομίζω... Πας για Protect, δεν μας πειράζει. Aqua Jet στο Kitty! Το παίρνει ο Kitty, μπράβο. Όχι μπουλτός. Το Razor Leaf βαράει και τους δύο, έτσι είναι. Θα αλλάξω ξανά. Θα πάω στο floor και δεν ρισκάρω να πάω στην Κρυσέλια τώρα να τη χάσουμε. Κάνουμε avoid το Will-O-Wisp. Ωραία. Τα Aqua Jet δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Razor Leaf νομίζω πρέπει να σκοτώνουμε το ηλίθιο B-Barrel. Και critical hit στο Sableye. Ωραία. Ωραία. Πήγαμε να χωθούμε σε αυτή τη μάχη. Μας άχωσε καλά. Διαλέξουμε και fossil. Μη μου πεις ότι έχει άλλη μάχη. Όχι. Εντάξει, νομίζω το έχω. Νομίζω. Δεν θα τα παρατήσουμε τόσο εύκολα. Έλα, εντάξει, critical hit. Μέτρησε κιόλας, δεν με νοιάζει. Poison Fang. Poison Fang. Τώρα... Δεν ξέρω αν είσαι... Δεν είσαι πιο γρήγορο. Σιγά μπορώ να πάω στο Kitty, να πάμε για Fake Out. Και να πάμε για Double Kick, ναι. Πόσο έκανε το Bite! Για τον Bite έκανε πολύ. Αν ξαναπάς για Bite θα είναι, δεν θα είναι super effective. Δεν θα είναι super effective. Θα θυσιάσουμε και τον Mech εδώ. Είχαμε Mech. Αλλάζεις, πας για Χάουντουρ. Γιατί? Οκ. Εντάξει, είχαμε απώλεια, παιδιά, αλλά... Δεν είχαμε... σοβαρή απώλεια. Τα τέσσερα βασικά μας Pokémon είναι ακόμη ζωντανά. Ξέρω πάντως ότι η μίστη που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Round 4, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο encounter. Πήραμε την Κρυσέλια. Ξέρω ότι η μίστη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όταν λέω δύσκολη, δύσκολη. Τι? Ωραία. Πες μου ότι μας έδωσες Power Pump. Power Up Punch.
Ναι, αλλά δεν τη μαθαίνει κάποιο πόλεμο. Ίσως το Insignior όταν εξελιχθεί. Κοιτάξτε, έχουμε τόσες επιθέσεις και δεν μπορεί να τις μάθει ένας. Bullet shit μόνο. Και εδώ είναι Route 4. Ναι. Τουλάχιστον, παιδιά, φτάσαμε στη Cerulean City σχεδόν αλόβητη. Έχουμε χάσει ήδη 4 Pokemon εν τω μεταξύ. Και λέω σχεδόν. Και λέω ότι έχουμε φτάσει αλόβητη. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει κάποιος εδώ να μας, δώσει, να μας δώσει κάποιο Pokemon. Θα με βοηθήσετε αρκετά. Όχι. Κάποιος θα υπάρχει εδώ κάτι να δίνει, δεν γίνεται. Σε αυτές τις... Ε? Τι είναι αυτό ρε? Ναι, θέλω να πάω trial. Καλά πάει αν είναι. 10 pulls, 7 potions, 6 super potions και πάρε ακόμη 6 pokeballs. Μπαίνω σε σπίτια, παιδιά, και δεν ξέρω αν έχει κάποια μάχη κάπου, ξέρω. Δεν έχουμε κάποιο encounter τώρα να πάρουμε και φοβάμαι να πάω όπα, υπάρχει μάχη εδώ. Υπάρχει μάχη με τον Γκάρι, έτσι, οπότε... Πρέπει να κάνουμε grind. Πρέπει να κάνουμε σοβαρό grind. Τουλάχιστον 25 level πρέπει να τα πάρουμε. What? Flying Pikachu. Ζήσαμε να το δούμε γι' αυτό. Flying Pikachu σε wild encounter. Αυτά τα βλέπετε μόνο εδώ, παιδιά. Θα μπορείτε να τα δείτε μόνο εδώ. Θα κάνουμε ένα γρήγορο grind. Τώρα όμως... Bite. Ήθελα να μάθεις Bite, αλλά το moveset σου είναι πάρα πολύ καλό. Βασικά θα φύγω το... Τον Double Kick μας βοήθησε, αλλά είναι αδύναμη κίνηση πλέον. Μπορούσαμε να βρούμε Dino. Λατρεύω αυτό το Pokémon και πήγες για Dragon Rage. Τον Dragon Rage, παιδιά, είναι ο θάνατος ο ίδιος σε Nuzlocke, ειδικά στις αρχές, γιατί βαράει 40 HP συνέχεια και μπορείς να χάσεις Pokémon να τον το υπολογίζεις. Σταμάτα σε μένα να σε νικήσω να πάρω HP. Xperia. Παιδιά, συγγνώμη πάλι για, τον, για αυτό που βλέπετε, αλλά πρέπει να κάνουμε grind. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Σταμάτα για αντράγορα είσαι εσύ. Ωραία, νομίζω είμαστε 25 level, 25 και 22. Δίνει πάρα πολύ πόσα XP δίνει ρε το Pikachu. Όπα, όχι. Πρέπει να βρούμε Pikachu, δίνει πάρα πολλά XP. Κάτσε να δω, 1000. Ακόμη ένα Pikachu είναι. Ακόμη ένα Pikachu, παιδιά, υπομονή. Ένα Pikachu είναι. Και φεύγουμε. Όπα, μεγάλε, όπα. Δεν θα μάθω Ice Funk. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, παιδιά, για τον Green. Και αν χάσω, έχασα. Επιθυμίζω ότι έχουμε ένα revive. Νικήσαμε τον πρόκο, οπότε πήραμε ένα revive. Δηλαδή, αν χάσουμε τώρα τη μάχη, αν χάσουμε μια μάχη και βγουν όλα μας τα Pokémon του party εκτός, έχω τη δυνατότητα να ζωντανέψω ένα Pokémon. Τώρα θα μου πεις ένα Pokémon τι θα σου κάνει, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε ακόμη μέσα στο παιχνίδι. Τώρα για lead. Δεν ξέρω αν θα έχει τα ίδια Pokémon που είχε πριν. Οπότε καλό είναι να πάω με το Kitty για fake out. Έτσι κι αλλιώς. Είναι δύσκολες και αυτές οι μάχες, είναι δύσκολες και οι εκπαιδευτές πλέον, γιατί έχουν random Pokémon και δεν ξέρω γιατί μπορούν να πάνε. Ωραία, Κύρλια. Μπορώ να πάω για fake out, ναι. Το οποίο κάνει πάρα πολύ. Να πάμε για bite. Ωραία. Ναι. Σταράβια. Το iShard το βγάζει εκτός. Εν τω μεταξύ, μην βλέπετε τα level που είναι τέτοια. Υπάρχουν EVs μέσα, υπάρχουν IVs, οπότε είναι νόμος να έχεις τουλάχιστον 6-7 level πιο πάνω τα Pokémon. Προς το παρόν διαβάζουμε πάρα πολύ καλά η μάχη. Υπερβολικά καλά. Ωραία. Τζάμπα φοβηθήκαμε. Τώρα είναι αυτούς είναι που φοβάμαι. Αυτούς είναι που φοβάμαι περισσότερο. 19 level λέει. Seedbomb, θέλω να σου μάθω και πιο πριν. Α, όχι, Bullet City θέλω να σου μάθω. Seedbomb θα μάθεις. Το μπουρτό σε κάνει πολύ. Δεν είναι ώρα τώρα για ρίσκα. Καλά πήγε και αυτό, καλά πήγε, ναι. Και
Κοιτάξτε, επειδή βλέπω και την ώρα που κάνω και record το βίντεο, ανάμιση ώρα είναι. Δηλαδή μία ώρα περίπου έχουμε παίξει και έχουμε χάσει 4 απόγευμα. Πολύ καλά πάει. Νομίζω ναι. Δεν τους κάνει τίποτα. Αν είσαι και άις, πω... Θα ξέρεις Ice Type κίνηση όμως εσύ τώρα και... Water pools, ναι, το seed bomb. Μπορώ να πω για seed bomb. Ναι, και να αλλάξω. Σταμάτα να πηγαίνεις για Easy Wind, είναι ενοχλητικό. Ωραία. Φανταστείτε να υπάρξει, ξέρω εγώ, διπλή μάχη τέτοια και να έχουν δύο legendary. Έχουμε θέμα τεράστιο. Παιδιά, τη μίστη δεν μπορώ να πολεμήσουμε και τη μίστη νομίζω και θα σταματήσω κάποτε το live. Λάκομοι, έχουμε δρόμο. Χριστέ μου, γιατί κάνεις τόσο. Όλα τα Pokemon έχουν berry πλέον. Πήγε για rest. Σε μόνο fight έτσι. Κάνε πολύ το Hex, κάνε πολύ. Σαλάζ. Ωραία. Και είναι ο τελευταίος εκεί, έτσι. Παιδιά, έχουν υδρώσει τα χέρια μου. Last resort. Χριστέ μου. Εντάξει, νομίζω. Τι έγινε τώρα. Πήγε για last resort πάλι. Έχουμε χάσει το Kitty.
Ναι, έχω το revive, αλλά το χρησιμοποιήσω τώρα ή όταν χάσω εντελώς. Εξάλλου για τη μίστη δεν θα χρειαστεί τόσο ο Kitty. Αλλά και πάλι, αν χρησιμοποιήσω τώρα το revive, όταν άνοιξω τη μίστη θεωρητικά, θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Θα προσπαθήσω να δω πρώτα ποιο είναι το επόμενο encounter που έχουμε και θα δω τι θα πράξω. Εξάλλου για τη μίστη λογικά θα μας κουβαλήσει η Ραφαήλ, η Ραφαήλια. Κάτσε να πουλήσουμε το big nugget που πήραμε. Θα αγοράσω άλλο 20 pokeballs, 20 potions να έχουμε. Δεν θέλω να σε πολεμήσω εσένα. Και τώρα τι μπορούμε να πάρουμε? Ένα ράτατ. Φοβερό πόγιαμα. Φοβερό πόγιαμα που δεν θέλει να πιαστεί. Κοιτάξτε να δείτε ρε. Θα σε ονομάσω Χούκο από το Plugtail που έχω παίξει με την πανούκλα. Ποντίκια χρησιμοποιούσε αυτός. Αλλά πώς γράφεται έτσι ο Χούκο? Αλλά ράτατα ρε φίλε. Ίσως είναι χρήσιμος όμως για το Starmie της Misty, το οποίο ξέρει και Psychic κινήσεις. Ίσως. Α, έχουμε ακόμη ένα encounter εδώ, Route 25. Το οποίο... Γιατί... Γιατί θα συνεχίσεις την παράδοση και θα είσαι το μεχ... Το μεχ 2. Τώρα η μίστη είναι στο γυμναστήριο. Ναι. Λοιπόν, είτε πολεμάω τη μίστη τώρα χωρίς να κάνω revive, είτε κάνω revive το Kitty, το οποίο είναι ένα δυνατό Pokémon, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει με το fake out βασικά. Μόνο με το fake out όμως. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε έτσι. Έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω το revive αν χάσω από τη μίστη. Δεν έχω και μπέρι ρε. Κάπως χρησιμοποιάς το... Πάτησα... Παιδιά, πάτησα κατά λάθος A, οπότε πάμε στη μίστη, ναι. Ήθελα να βρω το... Πώς μπορείς να μπεις στο PC σου. Γιατί έχει τέτοια δυνατότητα. Πριν το πάτησα, αλλά δεν ξέρω ποιο κουμπί ήταν. Και πάτησα κατά λάθος A και απολεμάμε τη μίστη, έτσι απλά, ρε. Καλά θα πάει αυτό. Έχεις και Dark Type κινήσεις εσύ. Έχεις ψηλό special attack, οπότε πρέπει να πάμε για confusion. Το οποίο confusion δεν κάνει τίποτα. Έχεις πρώτη όμως που αυτό ίσως βοηθήσει εμάς.
Θεωρητικά να αλλάξω στον Βαρχάλα και πας για ακόμη ένα Rock Tomb, το Ice Shard, το οποίο είναι priority, θα είναι super effective. Πας για Grassnot. Το παίρνουμε και τώρα νομίζω με το Ice Shard ίσως το σκοτώσουν. Όχι. Παίρνουμε ακόμη ένα Grassnot. Ναι. Δεν έχεις priority κίνηση, δεν νομίζω να έχεις. Ευτυχώς. Και να η απειλή. Να η απειλή. Στάρμι. Ο Μεχ 2 θυσιάστηκε. Ραφαέλ, νομίζω μπορείς να το κάνεις. Πιστεύουμε σε σένα. Aurora Beam, πόσο κάνει. Είσαι πιο γρήγορος πάντως. Δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Seed Bomb. Είναι one hit. Είναι one hit. Και τώρα το Launder. Πάλι δεν είναι απειλή, νομίζω. Icy Wind. Ωραία. Μας κουβαλάει τελικά το ο Ραφαήλ. Εσύ τώρα... Και εσύ για Icy Wind. Πρέπει να αλλάξω πόκεμον. Πρέπει να κάνουμε switch. Αν το έχετε προσέξει, προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ ούτε healing items στις μεγάλες μάχες. Και δεν χρησιμοποιήσαμε και νικήσαμε τη Misty. Τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω το revive μου. Και να επαναφέρουμε το... Το kitty. Αν και έχουμε δύο revive, τα οποία μπορώ να τα αφήσω για μετά. Γιατί αν πεθάνουμε, να μπορούμε να ζωντανέψουμε δύο Pokémon. Το οποίο πάλι μετράει. Θα το αφήσω ως έχει προς το παρόν. Προς το παρόν θα το αφήσουμε έτσι. Πάμε να τελειώσουμε το... Να ανοίξει τουλάχιστον αυτή η πύλη εδώ. Αν και πρέπει να τους πολεμήσω όλους αυτούς. Τους οποίους φοβάμαι, να είμαι ειλικρινής. Θα τους βγάλουμε γρήγορα. Γιατί? Έχω full heal. Πες μου ότι έχω full heal. Ωραία, ευτυχώς βαρέσαμε. Μπράβο, Βανχάλα. Zen Headput. Το Raticate. Το Pursuit, παιδιά, είναι φοβερή κίνηση. Βαράει ακόμη και όταν κάνει switch ο αντίπαλος, το οποίο είναι χρήσιμο και το quick attack είναι priority, οπότε θα φύγουμε το faint attack. Και τώρα αυτές οι μάχες εδώ με φοβίζουν. Ώρα να δείξεις τα δόντια σου, Χούκο. Μπράβο. Βάιοπλουμ. Κοίτα να δεις, ρε, που είχαμε Fire-type κινήσεις και τις έχουμε χάσει.
Σταμάτα να πηγαίνεις για detect, δεν θα βοηθήσει. Τετιούσα από το Legends Arceus, Ghost Type. Υπάρχει και το Ursaring, το οποίο είναι σπασμένο. Ωραία. Εκείνη μάχη. Αυτή εδώ είναι μάχη, δεν της μιλάω με τίποτα όμως, το ξέρω, την έχω καταλάβει. Χιλάρουμε και κάπου εδώ παιδιά θα σταματήσω το live, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω καλά τα πήγαμε. Αν σας άρεσε θα το συνεχίσω, θα ανέβει και στο YouTube έτσι όπως είναι, χωρίς edit, χωρίς τίποτα. Νομίζω άρεσε, μου άρεσε και εμένα βασικά. Έχουμε χάσει 6 Pokemon και μας έχουν μείνει 4. Θα κάτσω να κάνω και έτσι λίγο grind το Raticate, να τον πάρω και αυτό τουλάχιστον 28 level. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα σας αφήσω, ευχαριστώ και πάλι. Το επόμενο live δεν ξέρω πότε θα είναι έτσι πάλι απρόπτω, θα ανοίξω έτσι το stream. Όταν βαριέμαι μου αρέσει να ανοίγω έτσι μερικές φορές τα live και να μην έχω παρέα, πάλι κάνω το record μου, βγαίνουν τα βίντεο για το YouTube, μια χαρά. Και είναι και ROM την οποία ήθελα να παίξω. Γενικά δεν μου αρέσει να παίζω ROM off camera, αλλά είναι το μοναδικό παιχνίδι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το έχω δοκιμάσει και λέω αυτό πρέπει να το κάνουμε και κάποιο live, γιατί όχι. Ίσως το κάνω και πιο οργανωμένο την επόμενη φορά. Υπάρξουν και μερικά giveaways από τη Scarlet, να δίνω μερικά shiny που έχω πάρει διπλά. Πάλι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, καλό βράδυ και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, σε κάποιο άλλο live stream, δεν ξέρω. Καλές γιορτές για όσες μέρες έχουν απομείνει για μερικούς, με τις άδειες κτλ. Και καλά να περνάτε. Γεια σας.